Εσύ κύριε, ο κύριος Γιώργος Μανίκα! Γιώργο, μπράβο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Τι τώρα θες να αρχίσεις να τα πειράζεις όλα, γιατί τι, πες μου την ψυχολογία σου. Ένα μαραθώνιο κύριε και εσύ μια φορά, επειδή ήμουν σε καλή κατάσταση και το είσαι και να το λες. Κάτσε, ρε φίλε, να πω, γιατί εγώ τα τελευταία, επειδή είσαι μικρό στην ηλικία, τώρα εγώ τα τελευταία 10 χρόνια έχω παχύνει. Δεν υπήρξε προπόνηση εγώ τότε. Εντάξει, και ξέρεις τι, να σε βλέπω πίσω. Σε περνάω και σε βλέπω και μετά δεν σε ξανάδα κιόλα. Πήρε γρήγορα τα μάξι εσένα. Έχεις δίκιο. Εσείς με τα πόδια πού να προλάβετε? Ποια μηχανή εμείς. Α, με τη μηχανή είσαστε, ζωστά. Τι κάνεις? Καλά είμαι εδώ, κάθομαι ήρεμα. Όλα καλά. Καλά τα πες. Ο γιος σου τι κάνει, γιος σου? Ο γιος μου τώρα αυτή τη στιγμή κάνει καράτε. Καράτε? Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? 4. Συγγνώμη, ρε φίλε, 4 ετών και τέτοια ώρα νύχτα κάνει καράτε. Κάνει καράτε στο σπίτι, ναι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Κάνει προπόνηση το μεσημέρι. Ναι. Και το βράδυ κάνει εξάσκηση στο σπίτι πάνω μου. Τώρα εγώ φύγει και έχω ένα σάκο και όταν λείπω και βαράει. Πολύ μικρό δεν τον πας? Όχι, προσπάθησα να τον πάω και 3 και δεν ήθελε, 3,5 τώρα. Και απορώ γιατί δεν ήθελε το παιδί. Πόσο μετά τον έχεις πάει και καράτε? Και του αρέσει, ρε παιδάκι μου. Του αρέσει πολύ καράτε, μαγειρική και ποδόσφαιρο. Αλήθεια λες? Και ποδόσφαιρο πάει με το γιο του Στέλιο, το Μανώλη. Αλήθεια? Ναι. Χαρούμενος παπάς πρέπει να είσαι. Χαζομπαμπάς, ε? Λίγο, ναι. Έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο με δικές στιγμές. Ναι. Καλό ή και... κακό? Όχι, ρε φίλε, τι καλό ή κακό. Εσύ τα ανεβάζεις. Εγώ τα ανεβάζω, ναι, και κρατιέμαι να μην ανεβάσω κι άλλο, να σου πω την αλήθεια. Πες μου την ανάγκη σου να ανεβάσεις στιγμές έτσι με το γιο σου. Τι είναι αυτό που σε κάνει και θες να το μοιραστείς με τον κόσμο? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μαζεύω φωτογραφίες από το κινητό και τις τυπώνω για να τις έχω, γιατί πλέον τις έχουμε όλοι σε στικάκια και στον υπολογιστή και τις χάνουμε. Γράφω κάθε μέρα τι κάνει το οποίο δεν το έχει ξανακάνει και με εκπλήσει. Πες μου, τι έκανε χθες. Προχθές. Τελευταία φορά που έγραψες κάτι στο βιβλίο. Τελευταία φορά ήταν, πήγε στο δάσκαλο και του λέει, επειδή είσαι ο πιο μικρός, είσαι έτοιμος? Και του λέει, δάσκαλε, στηρίξου πάνω μου. Άρα δεν είναι λίγο μίλητος, τα λέει. Τα λέει πολύ, ναι. Δεν σταματάει βασικά. Λάμπουν τα μάτια σου και σένα για το γιο σου, ε. Ναι, δεν υπάρχει. Τέτοιο πράγμα δεν ξέρω τώρα οι άλλοι τι παθαίνουν. Όλοι παθαίνουμε, εγώ... Όλοι παθαίνουμε το ίδιο. Φαντάσου, δεν θέλω, έχω κόψει τη δουλειά να δουλεύω πολύ λίγες μέρες για να είμαι κάθε μέρα μαζί του, μέχρι τα 6-7 τουλάχιστον που διαμορφώνει το χαρακτήρα, να μπορώ να δώσω όσο πιο πολλά μπορώ. Μάλιστα. Για να τον γνωρίσουμε κι εμείς. Πώς είναι το όνομά του? Άγγελος Ιωάννης και τον λέω AJ. DJ θα τον κάνεις, φίλε? Όχι, μα από το Άγγελος Ιωάννης. Άγγελος Ιωάννης, μια χαρά ονόματα. Και τα δεν του αρέσει. Του λέω Άγγελο Ιωάννης, λέει. Μου λέει το AJ είναι πιο καλό. AJ, εντάξει, οκ. Για να τον δούμε. Είμαι πολύ γενναίος. Πολύ γενναίος. Ό,τι σκεφτώ μπορώ να το πραγματοποιήσω. Ό,τι σκεφτώ μπορώ να το πραγματοποιήσω. Τι τραγούδι θες να βάλουμε για πίγη? Αρεμπή, ναι. Και λίγο κουπεπέ. Και λίγο κουπεπέ. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Γιατί με αγαπάς τόσο πολύ? Γιατί θα κάνω να μου φανεί δωμάτια. Αλήθεια, τι? Ήγιος ο πατέρας. Κόντρα σέντρα, τα βρυμούνια. Ευχαριστώ. Καλημέρα, φιλάκι. Να πω, έτσι, εγώ, θα το κάνω. Και τι φτιάχνουμε? Φλωροπίτα. Τρελαίνεις, έτσι? Τρελαίνομαι να κάνω πράγματα μαζί του και επειδή μαθαίνει από μένα, τρελαίνομαι με αυτό το, η σχέση που έχουμε, παιδί μου, που έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα και από σένα μαθαίνει και... Υπάρχει κάτι που, ας πούμε, θα ήθελες να μεταδώσεις στο δικό σου γιο που έχει να κάνει με τις σχέσεις με τον πατέρα σου? Αυτό που σου λέω ότι όλα τα παιδιά που μεγαλώνουν, ο γονιός και ειδικά ο πατέρας, το πρώτο πράγμα που κοιτάζει είναι να δουλεύει. Εγώ αυτό που έχω καταφέρει μέχρι τώρα είναι να βάλω τη δουλειά σε δεύτερη μοίρα. Φαντάσου, δουλεύω 2 φορές την εβδομάδα για να μπορώ να είμαι μαζί του, γιατί το παιδί μέχρι τα 6-7 διαμορφώνει τον χαρακτήρα και ό,τι του δώσεις, αυτό θα κάνει. Δηλαδή το παιδί, εγώ προσωπικά προσπαθώ να μην του λέω, αλλά να βλέπει από μένα πράγματα για να τα κάνει. Και είναι ότι καλύτερο να είσαι μαζί του για να βλέπει από σένα να τα κάνει. Μπράβο που είσαι τόσο συνειδητοποιημένος πάντως και το έχεις βάλει σε στόχο. Ο φίλος ο Χαταμπάκης σου λείπει? Μου λείπει ο άτιμος. Τώρα σοβαρά σου λείπει? Αλήθεια σου λέω, ναι, μου λείπει. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Ότι επειδή εγώ δεν μπορούσα να πάω,
γιατί είχαμε μπει σε διαδικασίες, ήθελε ο Στέλιος, μου είπε αυτά, πάμε να είμαστε μαζί. Επειδή εγώ δεν μπορούσα, επειδή έχω το γιο μου και τον έχω συνέχεια, ξέρεις, από κοντά. Ήξερα πώς θα είναι, μ' αρέσει πώς το βλέπω και το φανταζόμουν έτσι. Αλλά μου λείπει, δηλαδή θα κάνουμε πολλά πράγματα, πολλές τρέλες εκεί πέρα. Δηλαδή είχαμε φανταστεί και όλα τα λέγαμε. Περνάει και λίγο δύσκολο όμως. Είδα τις καυγάδες, είδα φασαρίες, είδα δηλαδή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι κανονική ζωή. Φασαρτζής είναι λίγο πάντως. Είναι έτοιμος και αυτός. Ενώ φαίνεται γλυκός και αλλά άμα τα πάρει, τα παίρνει. Ξέρεις τι είναι, ναι, είναι ότι είναι αληθινός. Δηλαδή αυτό που θα. Άμα νευριάσει μαζί σου, δεν θα το αφήσει, θα σου πει. Αν κάτι δεν του αρέσει. Πάλι θα σου το πει, γιατί ο άλλος μπορεί να πει ότι ξέρει τι, δεν τζακώνεται ποτέ και είναι ήρεμος, αλλά να τα κρατάει μέσα του και να τα βγάλει αλλιώς. Έχετε μπλέξει ποτέ σε καυγά μεταξύ σας, έχετε μπει σε φάση που. Ναι. Για περιέγραψα μου τη στιγμή. Μια φορά κουλουριαζόμασταν έξω από ένα καφέ. Τι σημαίνει κουλουριαζόμασταν? Αγκαλιά και να τσακωθούμε. Ναι. Και δεν θυμάμαι και το λόγο. Ο ίδιο σα. Όχι, με άλλου. Να έχετε μπλέξει σε καυγά. Με άλλου, ναι, θυμάμαι ένα σαμπουκά που είχε γίνει στη Νέα Υόρκη με κάτι τύπου από αυτού που ξέρει που βλέπει τα έργα. Ποια έργα? Στα έργα από τις Αμερικής. Που σκοτούς. Ναι, και πάνω μας κάνουν τσαμπουκά και σηκώνομαι εγώ με το Στέλιο γρήγορα και φεύγουμε. Α, και φύγατε. Και φεύγουμε τρέχοντας. Φύγατε καλά όμως, έτσι φύγατε περήφανα. Τρέχοντας, δεν καταλαβαίνεις τώρα. Τέλει. Ένα σπριντ. Πάρα πολύ. Και αυτό ήταν. Αλλά δείξατε όμως πυγμή. Στο τρέξιμο. Με το που φύγαμε. Εξαφανιστήκατε. Με το που φύγανε, ναι, ούτε μας ακολουθήσαν. Τόσο πολύ φοβήθηκα. Πού πορε, φίλε, μπράβο. Είσαστε δηλαδή. Πολλοί τσαμπουκάδες όταν δεν είναι άλλοι. Όταν δεν είναι. Αλήθεια, στη Νέα Υόρκη το βιώσατε? Όχι, με πλάκα σου κάνω. Έχετε πάει μαζί στη Νέα Υόρκη? Έχουμε πάει, ναι. Πού έχετε πάει μαζί με το Στέλιο? Αστόρια έχουμε πάει. Ναι. Στα μαγαζιά τα ελληνικά, τα οποία επειδή εμείς συχνάζουμε και βράδυ και βγαίνουμε και κάνουμε και πάρτι. Εκεί ο κόσμος είναι πολύ ζεστός. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα να δω σε ένα ξένο μέρος τόσους Έλληνες και να είναι τόσο εγκάρδι και τόσο. Ναι. Πόσα χρόνια είστε μαζί τώρα, φίλοι? Φίλοι είμαστε 6-7 χρόνια, 8. Μαζί είμαστε τα τελευταία 2-3. Σας βλέπω συνέχεια μαζί, δηλαδή κάνατε μαζί ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα μαζί, ναι. Κάνατε τηλεοπτική εκπομπή. Φαντάζομαι να είμαστε μαζί τώρα και εκεί πέρα, φαντάζομαι. Ναι, αυτό μου φάνηκε, δηλαδή ότι είσαστε κολλητοί, είναι κολλητός, ας πούμε, έτσι. Ναι, και επειδή και τα παιδιά μας είναι πολύ κοντά, είναι φοβερό ότι ό,τι γίνεται στον ένα γίνεται και στον άλλον και είναι τα ίδια ενδιαφέροντα και στη δουλειά αλλά και προσωπικά. Μιλάς καθόλου αν του λείπει του μπαμπά του, ο γιος του Στέλιο? Ναι. Τι λέει? Κοίτα, πόσο χρόνο είναι ο γιος του Στέλιο? Ο γιος του είναι 3,5 σχεδόν. Είναι λίγο πιο μικρός από το δικό σου. Ναι, λίγο πιο μικρός, 6 μήνες. Του έχεις μιλήσει ότι ο μπαμπάς είναι για δουλειά και τέτοια? Ναι, και το Στέλιο είναι απίστευτα συνειδητοποιημένο άτομο και με την οικογένειά του και με το γιο του. Είναι και αυτός ασχολείται, δηλαδή μπορώ να του βγάλω το καπέλο σαν ξένος. Επειδή τον έχω ζήσει και από κοντά, μπορώ να του βγάλω το καπέλο πόσο σωστός και πώς προσπαθεί να είναι. Ναι. Και τα παιδιά σε αυτή την ηλικία ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σου πω. Δηλαδή. Δεν θυμούνται μετά από χρόνια τι ζήσανε. Ναι, και επειδή. Εσένα να σου πω ότι έζησε στα 4-3, θυμάσαι? Όχι, αλλά και να τα θυμόσουν, έχει τόσες ασχολίες να κάνει που το παιδί. Εντάξει, μπορεί να πει ότι μου λείπει ο μπαμπάς, αλλά έχει πολλά πράγματα να κάνει. Αλλά το θέμα είναι να περνάει καλά. Αυτό και επειδή είναι μαζί με την Όλγα που μιλάω συνέχεια, εντάξει, δεν έχει. Αν μπορούσε να του μιλήσει στο τηλέφωνο, τι θα του λέγες? Το μόνο που θα του έλεγα αλήθεια είναι ότι τα πράγματα εδώ πέρα είναι καλά. Είναι καλά η κόρη σου, ο γιος σου και η γυναίκα σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Επειδή έχουμε περάσει πολλά με το Στέλιο, όταν εννοώ πολλά, εννοώ δύσκολα, σε τηλεόραση και εκτός τηλεόρασης. Και επειδή είμαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν το βάζουμε κάτω και είμαστε γεννημένοι πραγματικά για τα δύσκολα, δεν τον φοβάμαι ούτε στο φαγητό, ούτε στα παιχνίδια, ούτε στην παρέα. Αλλά τώρα επειδή εκεί πέρα δείχνουν πολλές ώρες τη μέρα, θα τύχει και θα τσακωθεί. Δηλαδή και εγώ που είμαι ήρεμος άνθρωπος, είπα ότι δεν τσακώνομαι εύκολα. Αν μου έλειπε ο γιος μου, αν δεν ήξερα τι κάνει, αν ήμουν σε διαδικασία να πεινάω και ήμουν και θολωμένος, μπορεί να τσακωνόμουν και κάθε μέρα. Μετά ένιωσες τώρα που δεν πήγες εκεί? Όχι, όχι. Όχι. Δηλαδή το σκέφτηκα πάρα πολύ και συνειδητοποιημένα. Είπες όχι. Βάζω πρώτα ας πούμε, το γιο μου και έτσι όπως είμαι τώρα από το να λείψω και την δημοσιότητα και όλο αυτό. Μάλιστα. Okay. Αν κάνουμε κάτι εμείς καινούριο του εννοείται, χρόνου. Ξέρεις. Εννοείται. Αν κάνουμε κάτι καινούριο. Και ωραία. Αν κάνουμε κάτι καινούριο θα σε φώναξω να ξέρεις. Σου είπα και πριν ότι. Αλλά άμα είναι να απογράψω και αύριο. Πάρα πολύ. Από την Αταλία έφυγε. Ναι. Μπορώ να ρωτήσω το λόγο? Δεν μας άντυξε. Τώρα λογικό δεν είναι. Σε έδιωξε? Κοίτα, ήμασταν μαζί με το Στέλιο, αλλά τον τελευταίο καιρό ήθελε να αλλάξει την εκπομπή. Και όντως τώρα έχει γίνει πιο infotainment. Δεν ξέρω πώς τα λέτε στην τηλεόραση. Ξέρεις, πιο πολλές πληροφορίες, είναι πιο δημοσιογραφική Οπότε δεν η ομάδα. Οπότε ναι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα και το συζητήσαμε κιόλας. Και... Κοίτα, είσαι ένας άνθρωπος που προσπαθείς και τα κάνετε όλα. Και εγώ χαίρομαι γιατί τα κάνετε όλα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Η τηλεόραση, ας πούμε, δεν μπορεί να στεριώσει όμως για σένα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι οι φάρσες που κάνατε εδώ στον Αντένα. Σε καταλαβαίνεις με τις φάρσες τι γίνεται ακόμα στο δρόμο. Ακόμα. Δηλαδή, σε σταματάνε σένα και σου λένε ωραία εκπομπή. Χθες εμένα με σταματάνε και μου λένε τι γίνεται με το Wanted, γιατί δεν σταμάτησε. Αλλά απλώς ο κόσμος δεν ξέρει ότι
είχαμε ξεκινήσει από τα γυρίσματα από ό,τι έγινε εκπομπή 2 χρόνια πριν. Mm-hmm. Και επειδή ήταν από αμερικάνικο κόνσεπτ, δεν μπορούσε να παίξει παραπάνω. Οπότε μετά από 2 χρόνια έλυγε ο χρόνος και έτσι δεν μπορούν να ξαναπαίξουν. Τι θα ήθελες να κάνεις στην τηλεόραση? Δηλαδή, άμα σου έλεγα, σε φώναζα, ας πούμε, στο γραφείο και σου έλεγα, κάνε μου μια πρόταση, τι θα ήθελες να παρουσιάσεις? Κοίτα, αυτό που κοιτάζω να κάνω γενικά στην τηλεόραση και στη ζωή μου είναι αυτό που μου αρέσει. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να είμαι, μπορεί να μην είμαι ποτέ στην τηλεόραση. Αν θα είμαι, θα είναι αυτό που θέλω. Αν δεν μ' αρέσει, θα σηκωθώ να φύγω και θα κάνω άλλα πράγματα. Δεν είναι ότι θέλω να είμαι στην τηλεόραση και να. Εσένα, ας πούμε, η δουλειά σου τώρα, η κυρίως δουλειά, όταν, ας πούμε, μιλάμε για Γιώργος Μανίκας, εννοούμε ότι είναι μοντέλο, αυτή είναι η δουλειά σου? Κοίτα, δεν είναι. Προσπαθώ να καταλάβω, ας πούμε. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Το μοντέλο δεν ήταν, να σου πω την αλήθεια, ποτέ σε κανένα. Δεν νομίζω να ζει κανένα επειδή έχει κάνει μια φωτογράφηση. Και ειδικά στην Ελλάδα και τα παλαιότερα χρόνια. Mm-hmm. Απλώς στη διαδικασία, όταν είσαι στην τηλεόραση, μπορεί να έχει μια παρουσίαση, μπορεί να κάνει ραδιόφωνο, μπορεί να κάνει κάποιο guest. Αλλά γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να είμαι πολύ καιρό κάπου, ούτε να κάνω κάτι συγκεκριμένο. Μου ενδιαφέρει να κάνω καινούργια πράγματα όσο πιο σωστά μπορώ, αλλά και τα καινούργια πράγματα είναι και δύσκολα, έτσι. Τώρα, ας πούμε, θα ασχοληθείς με ηθοποιία. Όλα τα ξέρεις και εσύ, αν είναι. Όχι με ηθοποιία, αλλά θα κάνω μια παράσταση. Πώς λέγεται? Πώς λέγεται αυτό? Αυτοί που κάνουν παράσταση, πώς λέγονται? Δεν ξέρω. Είναι μερικοί που είναι ηθοποιοί, άλλοι που είναι μοντέλο παρουσιαστές και τέτοιοι. Ωραία, εντάξει, ηθοποιοί. Πες μου λίγο τώρα, τι ηθοποιός είσαι? Δεν είμαι ηθοποιός. Τι θα κάνεις, πες μου την παράσταση. Η παράσταση που θα κάνουμε λέγεται striptease. Είναι δύσκολο να φανταστείς τι θα κάνω. Βέβαια, με ένα τέτοιο τίτλο θα μαγειρεύετε? Θα μαγειρεύουμε. Θα κάνουμε Σέξπιρ, διάφορα στο Εθνικό Θέατρο. Τι είναι η παράσταση αυτή? Είναι κάτι ανάλαφρο, κάτι ωραίο. Το οποίο είναι. Ανάλαφρο είναι σίγουρο, αυτό είναι striptease. Όχι, αφού θα είμαι εγώ, θες να πεις. Όχι, είναι γυναίκες, είστε? Θα είμαι μια κοπέλα, ναι, την Οδύσσια. Θα σε φέρω κάποια στιγμή. Μια πολύ όμορφη κοπέλα, ηθοποιός και πολύ καλή ηθοποιός. Μάλιστα. Έχει κάνει και με το Σταρόβα διαφημιστικό, νομίζω. Ποιο, με τη φυλακή? Αυτό το τελευταίο που έκανε με μια κινητή. Με έναν αριθμό τηλεφωνικό. Ναι. Μάλιστα. Και διαδραματίζονται διάφορα πράγματα. Είστε οι δυο σας πάνω στη σκηνή? Οι δυο μας μόνο. Και το μαγαζί αυτό που θα το κάνουμε είναι μαγαζί, δεν είναι θέατρο. Α, δεν είναι θέατρο, είναι μέσα μαγαζί. Σε μαγαζί. Πόση ώρα θα είναι αυτό? Θα προσπαθήσω όσο πιο λίγο γίνεται και αν γίνεται να τον ντουμπλάρω να μην βγαίνω, θα δω πώς θα το κάνω. Θα προσπαθήσω όσο να μην εμφανίζομαι. Όσο να λείπω εκείνες τις μέρες. Θα κδίνεις εσύ ή κοπέλα? Νομίζω και οι δύο. Και οι δύο. Ναι. Μπορεί να σας λίγο στο κλίμα της ιστορίας. Ναι. Πάμε λίγο μουσική. Τι θα κάνετε, δηλαδή, η ιστορία τι λέει? Η ιστορία λέει είναι γνωστό έργο, έχει ξαναπαιχτεί κάπου, είναι μια παράσταση. Ξαναπαιχτεί παλαιότερα. Είναι στην Καλαμάτα σε ένα μπαρ, το οποίο είναι η κοπέλα που είναι συμμαθητής με μένα. Και το έχει. Εγώ γυρνάω πάλι επαρχία από την Αθήνα και τη συναντάω. Αυτή είναι στα χωρίσματα, δεν έχει το μαγαζί δουλειά και τη προτείνω να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι να κάνουμε striptease, αλλά θα φέρω εγώ ένα άτομο το οποίο είναι από την Αμερική, από το εξωτερικό, πολύ γνωστό. Και φοράω μάσκα και το κάνω εγώ αυτό. Όταν κάνει κάποιο striptease, έχει διαφορά το να κάνει να είσαι πρόστιχο από το να το κάνει σαν. Εννοείται, να το κάνει σαν τέχνη. Ναι. Εσύ θα είσαι πρόστιχο ή θα κάνει τέχνη? Δεν θα κάνω τέχνη, αλλά δεν θα είμαι πρόστιχο. Έτσι όπω το πει. Τρέφει, όχι, το πρόστιχο του πει. Θα έχει αρμετή με αυτό το. Θα προσπαθήσω, δεν είμαι και πολύ ματσό αυτά, αλλά θα προσπαθήσω. Δηλαδή, τώρα, αν σου βάζει ένα τραγούδι, θα μου δείχνει τι κινήσει. Δεν έχω ξεκινήσει μαθήματα ακόμα. Άμα θε blues, άμα θε ταγκό, κάτι, ναι. Αν σου βάλω, ρε παιδί μου, λίγο τραγούδι, πώ θα το έκανε, ρε φιλέ? Έχει καθόλου τώρα αίσθηση? Α, σου λέει, κάνει striptease. Striptease, όχι, αλλά. Βάλτε λίγο το τραγούδι, βάλτε λίγο. Βάλτε λίγο. Έχετε βάλει ένα. Να μου δώσει ένα 5 ευρώ κάτι τουλάχιστον για να μου βγει πιο εύκολα. Ένα ευρώ. Όχι, ρε! Ναι, το μετά συνέχισε. Μου έδωσε 20 ευρώ, του λέω συνέχισε και νόμιζε ότι ήθελα να δώσει και άλλα λεφτά. Συνέχισε εσύ το χορό, ρε φίλε. Α, ωραία, πάμε. Να σου πω πρέπει να κάνεις τη γατούλα. Η γατούλα θα είναι. Πάμε. Έτσι, αυτό θα κάνεις. Αυτό που είναι της μόδας, θέλω να σου πω, είναι να κουνάνε οι άντρες το γοφό και όχι οι γυναίκες. Το γοφό το κουνά από το πολύ την Κυριακή, ρε φίλε. Εντάξει, κατάλαβα. Ωραία. Στο περίπου. Είναι για τα δύο διαφορετικά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πότε ξεκινάτε? Μετά το Πάσχα, νομίζω. Μάλιστα. Θα κάνουμε ήδη, λέει, 1,5 χρόνο, λέει, τα λόγια και όλα αυτά, τη διαδικασία. Το καλοκαίρι? Κοίτα, είμαι σε διαδικασία.